των διαφόρων ερωτικών, η Εκκλησία επιθυμεί να υπενθυμίζει τα απολόγα. Η εταιρεία φωτιά των λεγόμενων μαρτύρων του Ιαχωβά είναι η ευτυχή οργάνωση η οποία κατά καιρό συνηθίζει να μεταβάλλει τι διδασκαλίε. Το πρέσβο αυτό εσχάτω συνομίλησε καταθλιπτικώ τον τίτλο Χριστιανοί Μάρτυρε του Ιαχωβά, ενώ παλαιότερα θεωρούσε ότι το όρμα Χριστιανό έχει καταστεί εισόδε και ότι ο Χριστιανό είναι πλήκτρη παρόντο. Η Σκοπιά είναι η αρχική οργάνωση η οποία δεν θύσασε να διαπιστώσει στο παρελθόν τη χώρα ψευδοπροκτιών σχετικώ με την ελευθερία του Ρωσία και το τέλο του κόσμου, με αποτέλεσμα όχι μόνο να αποδεικνύεται ψευδοπροκτήτη, αλλά και να την εγκαταλείψει ιδίω μετά την τελευταία ψευδοπροκτία του 1975, εκατοντάδε χιλιάδε μέλη τη ανατινηθήκε. Η εταιρεία Σκοπιά των μαρτύρων του Ιαχωβά έχει κατ' επανάληψη τη θυμίση τη δια των εντύπων τη στην χώρα μα σε διεθνέ επίπεδο ω χώρα, στην οποία δίθεν δεν γίνεται σεβαστή η θρησκευτική ελευθερία. Η Εκκλησία σέβεται κάθε πρόσωπο ασχέτω θρησκευτικών ή εθνικών πεπιθήσεων. Αγαπά κάθε άνθρωπο, αλλά απορρίπτει την πλάνη και αντιγύρεται σε κάθε μαρτύρο προσδοκισμού. Έχοντα αυτά η υπόψη Εκκλησία και επιπλέον συνεκτιμώντα ότι οι συγκεντρώσει όπω οι προγραμματιζομένοι από την εταιρεία Σκοπιά να πραγματοποιηθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο το προσεκτή Ιούλιο, συνδυάζοντα την ευρύτερη κύματα πολυεπίπεδε και προπαγανδιστικέ προσεγγιστικέ διαφημιστικέ ενέργειε, προτρέπουμε τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, όπως συμβάλλει το Ορθόδοξο Χριστιανικό Ρήτρο, να αγνοήσουν τι συμφών προσφύγει ή τι ποικίλε προσφυγικέ μεθοδεύσει, αποφεύγοντα τον χρόνο οποιαδήποτε μορφή ακραία συμπεριφορά. Η Ιερά Σύνοδο